Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Κρήτη, καλώς ήρθατε στο Θεόδωρος Μαρτινογιάννης του Ηρακλείου για την 12η αγωνιστική της Football League ανάμεσα στον Όφη και στην Ελαμία. Είναι ένα ντέρμπι ανόδου όπως έχει χαρακτηριστεί, ένα από τα πολλά ντέρμπι ανόδου που θα παρακολουθήσετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ενώ περιμένουμε το τελετουργικό να ολοκληρωθεί με την χειραψία των αρχηγών, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε. Έχει χώρο, περνάει την μπάλα για Ντουρμισά και Μπλάζιτς. Ο Μπλάζιτς κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί ευνηδιάστηκε ο Βασιλόγιαννης. Καλή αντεπίθεση για την Λαμία, ενώ είχε γυρίσει να κλείσει ο Κιγιάρας. Η μπάλα πέρασε για τον Βασιλόγιαννη. Η κούρσα που βγάζει από τα δεξιά ο Κομεσίδης. Αποφεύγει ο Κομεσίδης επικίνδυνα, ο Βουό κάνει το κοντρόλ, γυρίζει την μπάλα πίσω, ο Όγκμποε το σουτ. Αλλαγή για τον Μιλοσάβλιεφ. Με εξωτερικό θέλησε να ευνηδιάσει ο Μιλοσάβλιεφ, αλλά παρά τις διαμαρτυρίες του Βουό που ήθελε κάποια σέντρα από τον συμπαίκτη του, καλύτερη στιγμή έγινε από τα αριστερά με τον Μιλοσάβλιεφ για τον Όφη. Εδώ γίνεται το λάθος, τρέχει ο Χαντί, προλαβαίνει ο Τζέναμο από το σφάλμα του Κοτσόνη. Παραλίγο εδώ να υπάρχει αυτογκόλ ή να υπάρχει ευκαιρία για τον Χαντί να βάλει τον γκολ από την ασυνεννοησία των αμυντικών της Λαμίας. Αυτό λένε τώρα. Κάνει κίνηση ο Μιλοσάβλιεφ, δεν έγινε η πάσα σε αυτό το πλάγιο προς την περιοχή, κεφαλιά του Χαντί. Βουό θέλει να γυρίσει, Αντουκόρ, το shoot out. Καλή στιγμή για την ομάδα του Όφη στο 16ο λεπτό. Με αυτό το shoot που έκανε ο Αντουκόρ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Τσέναμου, έχουμε corner για τον Όφη. Σταυράκι, τον Κότσιο με τον Ντουρμισάη, όλο το κυνηγητό μέσα στην περιοχή. Το παιχνίδι παίζεται. Η μπάλα για τον Όφη, ο Μπλάζιτς εκεί κόβει, περνάει από όλους Κότσιος, το σουτ θέλησε να το κάνει και ο Βουό δεν τα κατάφερε. Μιλοσάβλιεφ, άλλο ένα γέμισμα, με γροθιές ο Τσέναμο. Ήδη και η Λαμία είναι στους 25 βαθμούς. Βουό θέλει το σουτ με δύναμη, μπάλα δίπλα από την εστία του Τσέναμο. Να ένα επικίνδυνο σουτ, να μια πραγματικά καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα του Όφη στο 53ο λεπτό. Δείτε από μακρινή απόσταση, από τα 20 μέτρα είναι αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Βουό. Πρωτάθλημα. Αντουκόρ. Με τον νόμο χαμηλά η μπάλα, δεν ευνηδιάζεται τον Τζέναμο. Μαζεύει σε αυτό το σουτ του Αντουκόρ. Όμο. Κλέβει πολύ ωραία ο Βουό, η κόντρα με τον Αναστασιάδη, η παλιά του Αντουκόρ για τον Ράντι, ο Ράντι προλαβαίνει. Είναι ευκαιρία εδώ για τον Όφη, ο Ράντι, το γύρισμα, ο Βουό, ο Αντουκόρ, κόβει ο Τζενάμο και από πολύ κοντά ο Βουό θα βάλει τον γκολ για την ομάδα του Όφη με 1-0. Χαλασμός στο Θόδωρος Μαρτινογιάννης, έξαλλοι πανηγυρισμοί με τον Βουό να χαιρετά στρατιωτικά μπροστά στους οπαδούς. Για τον γκολ που έβαλε σε αυτή την φάση εν εξελίξη. Δείτε ξανά, ο Ράντι δικαιώνει την επιλογή του Νιόμπια να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ψάχνει την τελική προσπάθεια, κάνει την πάσα. Ο Αντουκόρ το σούτ, η δύσκολη απόκρουση του Τσέναμο και από πολύ κοντά ο Βουό θα βάλει τον γκολ. Ξανά, εδώ δείτε πώς ο Ράντι βγάζει από την φάση τον Πεταβράκη. Κλείνει και ο Τσέναμο την γωνία. Το σουτ του Αντουκόρ δεν είναι καλό, αλλά ο Τσέναμο αλλάζοντας φορά με το κορμί του αποκρούει. Εκεί όμως κανείς από τους αμυντικούς της Λαμίας δεν εμπόδισε τον Βουό να πανηγυρίσει αυτό το γκολ που δίνει το προβάδισμα στον Όφη με 1-0. Και έχουμε, Βασίλη, και την αλλαγή. Η αλλαγή, η οποία τελικώς είναι άλλη, άλλαξε την αποφασή του προφανώς ο Παπιστενές, επέλεξε τελικώς τον Τζόκιτς στην θέση του Βασιλόγιαννη. Η μπάλα περνάει, ο Αντουκόρ έχει την ευκαιρία αλλά δεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έχει ευνηδιαστεί η άμυνα της Λαμίας από αυτήν την εκτέλεση του φάουλ. Ο Τζέναμο δεν επιχείρησε έξοδο, εδώ υπήρχε μεγάλη στιγμή. Δεν υπάρχει offside, κανονικά φεύγει εδώ ο Αντουκόρ, δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Βουό, ο Όμο δεν πάει εγκαίρο στην φάση, ο Τζέναμο δεν βγαίνει και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Αντουκόρ για να στείλει την μπάλα δεύτερη φορά στα δίχτυα της Λαμίας. Το 1-0 παραμένει. Νάστος, Αντουκόρ,
Κρατάει μπάλα, πιέστηκε και από τον Τζόκιτς. Εδώ γίνεται το λάθος τώρα και βγαίνει ο Ντουρμιτσά. Είναι ευκαιρία για την Λαμία. Τον κυνηγάει ο Κότσιος. Ντουρμιτσά επέναντι από τον Δερμιτζάκη. Το πλασέ του Ντουρμιτζάκη. Γκολ. Το γκολ της ισοφάρισης για την Λαμία. Το 1-1 με τον Ντουρμιτσά σε αυτή την αντεπίθεση. Βλέπετε τον τρόπο που το πανηγυρίζει. Πετώντας την μπάλα μακριά από τον Δερμιτζάκη στα δίχτυα του Όφη και στη συνέχεια βγάζοντας την φανέλα. Η ισοφάριση γρήγορη για την ομάδα της Λαμίας με τον γκολ που σημειώνει ο Ντουρμισάη σε 1-1. Βασίλη. Ο Πάπης Τενές πανηγύρισε έξαλλα τον γκολ και μετά στράφηκε προς τον Φερφελή και του λέει όπα όπα περίμενε. Και τώρα έχει έρθει εδώ ο Γιώργος Κόλτσης, ο βοηθός του Πάπη Τενέ, για να πάρει πίσω την αλλαγή. Θα το δούμε τόσο λίγο, αν αυτό τελικώς θα ισχύσει. Ενώ να επισημάνω Γιάννη ότι είναι και το 5ο γκολ του Ντουρμισάη με τη φανέλα της Λαμίας στο φετινό πρωτάθλημα. Βλέπουμε πώς κερδίζει την μπάλα, με τι δύναμη βγαίνει στην αντεπίθεση. Τον κυνηγάει ο Κότσιος, δεν προλαβαίνει. Και στην έξοδο του Δερμιτζάκη κάνει το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα. 1-1 λοιπόν. Ήταν προηγουμένως, πρόκειται να αποχωρήσει, να δούμε τη φάση. Είναι. Με τον Πεταβράκη να παίρνει την πάσα από τον Βάντερσον. Η σέντρα χαμηλάει και φαλιά άστοχη του Ντουρμισάη. Είναι ο Βάντερσον εκτελεστής. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα θα καταλήξει. Είναι το 1-2, πανηγυρίζει ο Όμο που ήταν κοντά στην εξέλιξη της φάσης, η απόλυτη ανατροπή. Η Λαμία παίρνει προβάδισμα. Με μια φάση διαρκείας φάνηκε αρχικά ο Δερμιτζάκης να διώχνει την μπάλα, αλλά η μπάλα πήγε στο βάθος της εστίας. Οι πανηγυρισμοί από τον Όμο, όλος ο πάγκος της Λαμίας στο γήπεδο για τον γκολ το οποίο σημείωσε ο μέσος της Λαμίας και το αφιέρωσε μπροστά από τις κάμερες της ΕΡΤ στα αγαπημένα του πρόσωπα. Να λοιπόν πώς αλλάζει το σκηνικό εδώ. Από το κόρνερ του Βάντερσον στο πρώτο δοκάρι είναι η κεφαλιά του Όμο. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Δερμιτζάκης. Εδώ έχει πεταχτεί και ο Κοτσόνης. Είναι ο Όμο που βρίσκει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Δερμιτζάκης η μπάλα στα δίχτυα. Ο Όμο γίνεται σκόρερ και η Λαμία παίρνει προβάδισμα. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι Όφη Λαμία 1-2. Βασίλη. Φάση κινδύνεψε με αποβολή, οπότε ο Νιόμπιας τον βγάζει. Ο Μιλοσάβλιεφ το σούτ αμέσως δεν πιάνει την μπάλα όπως θα ήθελε, απευθείας out. Από αυτό το γέμισμα. Κιλιάρας για τον Όφη. Άλλο ένα γέμισμα. Ευκαιρία με τον Μάνο. Ο Μάνο στην περιοχή. Διώχνει ο Τζέναμο. Δεν προλαβαίνει ο Βούο. Απομακρύνει ο Όμο. Πολύ μεγάλη φάση εδώ για να φτάσει ο Όφη στην ισοφάριση με το σούτ του Μάνου. Την απόκρουση του Τζέναμο. Η φάση συνεχίζεται, η σέντρα χαμηλά. Μαζεύει ο Τζέναμο, περίμεναν κάτι καλύτερο από τον Κομεσίδη. Ο Φερφελής πάει να μπει στην φάση. Κερδίζει την μπάλα, ευκαιρία για τη Λαμία. Το σουτ χαμηλά στην αγκαλιά του Δερμιτζάκη. Πρώτη επαφή με την μπάλα από τον Φερφελή. Ήταν ευκαιρία για την ομάδα της Λαμίας. Στο χώρο του γηπέδου, περνάμε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Βασίλη Μότση. Έχουμε δίπλα μας τον Μπάμπη Τενέ, τον προπονητή της Λαμίας, η οποία κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα που νικά φέτος στον Όφη, στο Γεντικουλέ. Ένα σπουδαίο διπλό, κύριε Μπάμπη Τενέ. Νομίζω ότι πετύχαμε μια σπουδαία νίκη και από βαθμολογικής άποψης, αλλά σίγουρα και απέναντι σε μια πολύ σοβαρή και πολύ έμπειρη ομάδα, ιστορική ομάδα όπως είναι Όφη. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί, τα παιδιά είχαν εξαιρετικό πάθος μέσα σε μια καυτή έδρα και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είπα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Έχετε μεγάλη εμπειρία, ειδικά από το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Έχετε πανηγυρίσει και 5 ανόδους στο παρελθόν. Τέτοια διπλά είναι που χτίζουν το μέταλλο του πρωταθλητή. Σίγουρα ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Είναι διπλά που δίνουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αλλά είναι γεγονός ότι η ομάδα δικιά μας έχει δείξει φέτος ότι είναι για αρκετά πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση για τον Σουλεϊμάν Όμο. Έχει πετύχει 4 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και φαίνεται ότι είναι ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή σας. Έβλεπα και την ώρα του αγώνα του δίνετε συνεχώς εντολές. Δεν μιλάω ποτέ για ένα συγκεκριμένο παίχτη. Μιλάω για όλη την ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.